Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Το ρυθμιστικό σύστημα των διτανθρακικών έχει κεντρική θέση στη φυσιολογία της οξυοβασικής ισορροπίας επειδή η σχετική PK δεν απέχει σημαντικά από το φυσιολογικό pH του αίματος. Δεύτερον, το συζυγές ασθενές οξύ, ανθρακικό οξύ, εξαρτάται από τη δυνατότητα αναπνευστικής ρύθμισης της μερικής πίεσης του διοξιδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα. Τρίτον, η ενδοκυτάρια συγκέντρωσή του είναι σημαντική. Και τέταρτον, αποτελεί το κύριο ρυθμιστικό σύστημα στα ερυθρά αιμοσφαίρια λόγω της παρουσίας καρβονικής ανιδράσης. Επιλέξτε. Τι ωραία είναι. Ξεκινάμε. 12. Πολύ ωραία. Προχωρούμε στη δεύτερη ερώτηση. Η δημιουργία αμμονίου από τους νεφρούς και η αποβολή του στα ούρα συμβάλλουν. Πρώτον, στην αύξηση της αποβαλλόμενης τυκλοποιήσιμης οξύτητας. Δεύτερον, στην υπατική ρύθμιση της οξυοβασικής ισορροπίας μέσω της σύνθεσης της ουρίας. Τρίτον, στην αντικατάσταση των διτανθρακικών που καταναλώθηκαν στην εξουδετερώση του θηϊκού οξέως κατά το μεταβολισμό ορισμένων αμινοξέων. Και τέταρτον, στην αποεπαναρρόφηση των διτανθρακικών. Επιλέξτε, παρακαλώ. Και μετά έχουμε άλλους δύο, μετά από μένα και εσύ. Έχουμε τρόπο, δηλαδή. Εσύ, εντάξει. Σ' άρεσε. Πάθα, όσο πιο απλά γίνεται, γιατί να κάνεις δύσκολα. Πολύ ωραία. Προχωρούμε στην τρίτη ερώτηση. Η δυνατότητα του εγγύ σωληναρίου να παράγει αμμόνιο από γλουταμίνη εξαρτάται από όλα τα παρακάτω εκτός. Πρώτον, δίαιτα περιορισμένη σε λευκόματα. Δεύτερον, διαθεσιμότητα ADP μετά την υδρόλυση του ATP στα επιθυλιακά σωληναριακά κύτταρα. Τρίτον, συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα. Και τέταρτον, συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων στα επιθυλιακά σωληναριακά κύτταρα. Επιλέξτε. Οι άλλες θα είχε ερώτηση. Και η τελευταία ερώτηση. Η κεντρική και περιφερική χημειοϋποδοχής συμβάλλουν στη διέγερση της αναπνοής και την πτώση του PCO2 ως απάντηση. Πρώτον, σε υποξία. Δεύτερον, σε υπερκαπνία. Τρίτον, σε αυξημένη συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων. Τέταρτον, σε όλα τα παραπάνω. Επιλέξτε, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Το αντικείμενο της παρουσίασης αφορά την φυσιολογία της οξυοβασικής ισορροπίας. Σύμφωνα με έναν κλασικό ορισμό, οξέα χαρακτηρίζονται οι ουσίες που απελευθερώνουν υδρογονοκατιόντα, ενώ βάσεις οι ουσίες που δέχονται υδρογονοκατιόντα. Και αυτές οι ιδιότητες είναι ανεξάρτητες του φορτίου της ουσίας. Έτσι, χαρακτηρίζονται ως οξέα ουσίες ουδέτερες όπως ηλεκτρικά, όπως το ανθρακικό οξύ και το υδροχλωρικό οξύ, θετικά φορτισμένα κατιόντα όπως το αμμόνιο και αρνητικά φορτισμένα ανιόντα όπως το δισόξινο φωσφορικό οξύ. Όταν απελευθερώνεται υδρογονοκατιόν από ένα οξύ, σχηματίζεται και ένα ανιόν το οποίο συνιστά την συζυγή, όπως λέμε, βάση του οξέως.
Ένα οξύ μπορεί να είναι ισχυρό οξύ, όπως το υδροχλωρικό οξύ, που διείσταται πλήρως, ή ασθενές οξύ, όπως το ανθρακικό οξύ, που διείσταται μερικώς. Τώρα, η ρύθμιση της συγκέντρωσης των υδρογονοκατιόντων στα υγρά του οργανισμού έχει σημασία, γιατί η σύνδεση των υδρογονοκατιόντων στις κυτερικές πρωτεΐνες μεταβάλλει το φορτίο, το σχήμα και πιθανώς τη λειτουργικότητα των πρωτεϊνών αυτών. Έτσι, ο οργανισμός προσπαθεί να ρυθμίσει την συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων εντός στενών ορίων, έτσι ώστε να εξασφαλίσει λειτουργίες που είναι ζωτικές για την επιβίωση. Η συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων είναι πολύ μικρή, υπολογίζεται σε νανομολ ανά λίτρο. Και στον εξοκυτάριο χώρο η φυσιολογική τιμή κυμαίνεται γύρω στα 40, ενώ στον ενδοκυτάριο γύρω στα 100. Έχει καθιερωθεί η συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων να εκφράζεται και με το pH, που είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της παραπάνω συγκέντρωσης. Και οι φυσιολογικές τιμές για το εξοκυτάριο υγρό είναι 7,4, ενώ για το ενδοκυτάριο περίπου 7. Όταν έχουμε μία τιμή κάτω από το 7,38, χαρακτηρίζεται η κατάσταση ως οξέωση, ενώ πάνω από το 7,42 ως αλκάλωση. Σύμφωνα τώρα με τον νόμο της δράσης των μαζών, η ταχύτητα μίας χημικής αντίδρασης εξαρτάται από την δραστικότητα και επομένως την συγκέντρωση των ουσιών που συμμετέχουν στην αντίδραση αυτή. Και η αντίδραση καταλήγει σε ένα σημείο ισορροπίας που εκφράζεται με μία συγκεκριμένη σταθερά ισορροπίας K, η οποία εκφράζει το λόγο των προϊόντων της αντίδρασης προς τις ουσίες που αντιδρούν. Όσον αφορά τώρα το ανθρακικό οξύ, πέρα από ασθενές οξύ, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι και εξαιρετικά ασταθές και είναι σε ισορροπία όχι μόνο με τη συζυγή βάση το διτανθρακικό, αλλά και με το διοξίδιο του άνθρακα, που είναι αέριο και γι' αυτό ονομάζεται πτυτικό οξύ. Αν υπολογίσουμε το K της αντίδρασης δεξιά και λύσουμε ως την εξίσωση ως προς τη συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων, έχουμε αυτή την εξίσωση, και αν αντικαταστήσουμε το ανθρακικό οξύ σύμφωνα με τη σταθερά ισορροπίας της δεξιάς αντίδρασης, έχουμε τη γνωστή ως εξίσωση Χέντερσον, με την οποία συνδέεται το υδρογονοκατιόν με τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα και τη συγκέντρωση των διτετρακικών με ένα τελικό K. Και μία τροποποιημένη μορφή, η οποία είναι η χρησιμότερη μορφή για να χρησιμοποιούμε, όπου αντί τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα, περιλαμβάνεται η μερική πίεση του διοξιδίου του άνθρακα, που προκύπτει από έναν συντελεστή διαλυτότητα στο 0,03, αν το πολλαπλασιάσουμε με το 800, που είναι το τελικό K. Όπως το pH, έτσι και για το K μπορούμε να υπολογίσουμε το pK, που είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος του K. Στην ίδια αντίδραση μπορούμε να λύσουμε ως προς pH και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε την εξίσωση του Hasselbalch, όπου χρησιμοποιήθηκε και για πρώτη φορά η μερική πίεση του διοξιδίου του άνθρακα και όπου έχουμε το pK το 6,1, που είναι τελικά το K που πρέπει να θυμόμαστε από όλες τις παραπάνω σταθερές ισορροπίας. Τα ρυθμιστικά διαλύματα αποτελούν την πρώτη άμυνα του οργανισμού σε μεταβολές του pH. Τι είναι τα ρυθμιστικά διαλύματα? Είναι υδατικά διαλύματα ασθενών οξέων με τις συζυγείς τους βάσεις. Και είναι πολύ σημαντικά επειδή μετριάζουν σε μεγάλο βαθμό τη μεταβολή του pH του διαλύματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μεταβολής του λόγου τη συζυγού βάσης προς το ασθενές οξύ. Βλέπουμε εδώ ένα ιδανικό ρυθμιστικό διάλειμμα, ίδια η συγκέντρωση του οξέως και τη συζυγού βάσης. Όταν προστίθεται υδροχλωρικό οξύ, που είναι ένα ισχυρό οξύ, αυξάνει η συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων, μεταστρέφεται η ισορροπία της αντίδρασης προς τα αριστερά, άρα αυξάνει το οξύ και ελαττώνονται έτσι τα υδρογονοκατιόντα. Αντίστροφα, όταν προστίθεται μία ισχυρή βάση, ελαττώνονται τα υδρογονοκατιόντα και η ισορροπία της αντίδρασης στρέφεται προς τα δεξιά με αύξηση της βάσης. Για να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό σε ένα ρυθμιστικό διάλειμμα ανοιχτό, δηλαδή που το πέσεο του ρυθμίζεται όπως ρυθμίζεται στον οργανισμό μας με την αναπνευστική λειτουργία, το δοχείο αυτό περιστά ένα λίτρο με φυσιολογικές συγκεντρώσεις όπως το εξοκυτάριο υγρό, τα υδρογονοκατιόντα 40 νανομόλ, τα διτανθρακικά 24 μιλιμόλ, η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα 1,2, αυτό αντιστοιχεί σε πέσεο του 40. Εάν προσθεθούν 10 μιλιμόλ υδροχλωρικού οξέως, τα 10 μιλιμόλ αμέσως θα στρέψουν
την αντίδραση προς τα αριστερά, θα αυξηθεί το πέσαιο του και θα ελαττωθούν τα διτανθρακικά. Όταν επέλθει η κατάσταση της ισορροπίας, επειδή το σύστημα είναι ανοιχτό, το πέσαιο του θα είναι το ίδιο, τα διτανθρακικά θα έχουν ελαττωθεί κατά 10 μιλιμόλ, όσο τα υδρογονοκατιόντα που έχουμε προσθέσει. Τα υδρογονοκατιόντα όμως έχουν αυξηθεί μόνο κατά 24 νανομόλ ανά λίτρο. Και το αντίστροφο, αν προσθέσουμε διτανθρακικό νάτριο, βλέπουμε εδώ το διτανθρακικό νάτριο καταναλώνει τα υδρογονοκατιόντα, η αντίδραση στρέφεται προς τα δεξιά, τα διτανθρακικά αυξάνονται, με σταθερό όμως το διοξίδιο του άνθρακα, τα υδρογονοκατιόντα ελαττώνονται μόνο κατά 12 μιλιμόλ. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αποτελεσματικό είναι ένα ρυθμιστικό σύστημα με βάση το ανοιχτό σύστημα των διτανθρακικών. Τώρα, γενικά μιλώντας, ένα ρυθμιστικό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν το pKa του έχει τιμή πλησίων του pH του διαλύματος και μιλάμε για τιμές συμπλην 1 και μάλιστα όταν το pKa είναι ίσο με το pH, τότε το 50% του συστήματος είναι υπό τη μορφή οξέως και το άλλο 50% υπό τη μορφή της συζυγού βάσης του και αυτό αποτελεί την ιδανική αναλογία. Και βέβαια όταν η συγκέντρωσή του στο διάλειμμα είναι μεγάλη. Στον εξοκυτάριο χώρο, το κύριο ρυθμιστικό σύστημα είναι το σύστημα των διτανθρακικών, παρόλο που το pKa βλέπουμε να απέχει από την τιμή το 7,4 πάνω από την μονάδα. Είναι όμως σε μεγάλη συγκέντρωση, των διτανθρακικών είναι 24, όπως ξέρουμε, και έχει και το σημαντικό πλεονέκτημα που αναφέραμε προηγουμένως. Τα φωσφορικά έχουν ένα pKa πιο κοντά στο pH του διαλύματος, η συγκέντρωση όμως είναι μικρότερη. Τέλος, το ρυθμιστικό σύστημα υπάρχει και στις λευκοματίνες, επειδή υπάρχει στο αμινοξύ της συστηδίνης ο δακτύλιος ο ημιδαζολικός, ο οποίος μπορεί να δέχεται ή όχι υδρογονοκατιόντα. Υπάρχουν 16 τέτοιες θέσεις στο μόριο της λευκοματίνης και το τυπικό pKa είναι 6, βέβαια κυμαίνεται πολύ ανάλογα με την δομή της πρωτεΐνης. Στα ερυθρά αιμοσφαίρια επίσης η αιμοσφαιρίνη χάρη στους ίδιους ημιδαζολικούς δακτυλίους μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστικό σύστημα και μάλιστα εδώ υπάρχουν 36 θέσεις αναμόριο. Ενώ ενδοκυτάρια υπάρχει το σύστημα των διτανθρακικών, με ελαττωμένη βέβαια συγκέντρωση. Μέσα στο κύτταρο το σύστημα των φωσφορικών είναι πιο αποτελεσματικό, επειδή η συγκέντρωσή τους είναι μεγαλύτερη, ενώ υπάρχει βέβαια και αυθονία πρωτεϊνών. Σύμφωνα με την ισοϊδρική αρχή, σε μεταβολή τη συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων, όλα τα ρυθμιστικά συστήματα μεταβάλλονται μαζί. Και να τονίσουμε για μία ακόμη φορά ότι εκείνο που κάνει ξεχωριστό το σύστημα των διτανθρακικών είναι η αναπνευστική ρύθμιση του μέσω της ρύθμισης του διοξιδίου του άνθρακα. Λίγα λόγια για την αναπνευστική λειτουργία. Ξέρουμε ότι το διοξίδιο του άνθρακα παράγεται κατά την πλήρη καύση των υδατανθράκων και των λοιπών. Μπορεί να παράγονται από 14 μολ διοξιδίου του άνθρακα ως και 20 μολ σε μια φυσιολογική δραστηριότητα. Τώρα, το διοξίδιο του άνθρακα μεταφέρεται από τα κύτταρα στα διάμεσα υγρά και στη συνέχεια στη κυκλοφορία μέσω μιας κλίσης της μερικής πίεσης. Βλέπουμε ότι στο φλεβικό αίμα είναι 45 έναντι 40 του αρτηριακού και μπαίνει στα ερυθρά αιμοσφαίρια όπου υπάρχει καρβονική ανιδράση, μετατρέπεται σε υδρογονοκατιόν και διτανθρακικά. Τα διτανθρακικά βγαίνουν έξω από τα κύτταρα σε ανταλλαγή με το χλώριο, ενώ τα υδρογονοκατιόντα δεσμεύονται από την αιμοσφαιρίνη. Αντίστροφη διαδικασία μεταφοράς συμβαίνει στους πνεύμονες. Η αναπνευστική λειτουργία, ως γνωστόν, σε υπέρπνοια αύξηση του αναπνευστικού όγκου έχουμε μείωση της μερικής πίεσης του διοξιδίου του άνθρακα και αντίστροφα σε υπόπνοια. Όταν η υπέρπνοια είναι πρωτοπαθής, με βάση την τροποποιημένη εξίσωση του Χέντερσον, έχουμε αναπνευστική αλκάλωση, ενώ αν έχουμε αυξημένη πρωτοπαθός αναπνευστικός το διοξίδιο του άνθρακα, έχουμε την αναπνευστική οξέωση. Τώρα, η διέγερση του αναπνευστικού κέντρου με αύξηση του όγκου της αναπνοής οφείλεται και σε κεντρικούς χημειοϋποδοχής στο στέλεχος, όπου ενεργοποιούνται με αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό, όσο και σε περιφερικούς χημειοϋποδοχής, στα ορτικά και καροτιδικά σωμάτια, που πέρα από το διοξίδιο του άνθρακα είναι ευαίσθητοι και στην υποξία και είναι ευαίσθητοι και σε αύξηση των υδρογονοκατιόντων και αυτό αποτελεί την φυσιολογική βάση της υπέρπνοιας της αντιρρόπησης της μεταβολικής οξέωσης. Βέβαια, έχουμε και τις μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια εξίσωση, οφείλονται σε μεταβολές της συγκέντρωσης των διτανθρακικών.
Εάν έχουμε απώλειες διεθανθρακικών, η προσθήκη οξέως που τα καταναλώνει, έχουμε τη μεταβολική οξέωση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση έχουμε την μεταβολική αλκάλωση. Προκύπτει όμως ένα θεωρητικό πρόβλημα, γιατί η συγκέντρωση τα διεθανθρακικά δεν είναι ανεξάρτητα του πέσεω του. Σύμφωνα με τη χημική αυτή αντίδραση, αν αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα, αυξάνονται και τα διεθανθρακικά. Επιπλέον υπάρχει αντιρρόπηση αναπνευστική και νεφρική, που επηρεάζει τις δραστικότητες όσων ουσιών συμμετέχουν στον νόμο της δράσης των μαζών. Αυτό το θεωρητικό πρόβλημα έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. Ο πλέον κλασικός είναι υπολογίζοντας τη διαφορά των διεθανθρακικών σε σχέση με τη διαφορά του πέσεωτού. Ευτυχώς όλες οι πρωτοπαθείς διαταραχές έχουν μια συγκεκριμένη αριθμητική φόρμουλα αντιρρόπησης και έτσι μπορούμε να κάνουμε διάγνωση τόσο των πρωτοπαθών όσο και των μεικτών διαταραχών. Από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις αναφέρουμε περισσότερο την περίσχεια της βάσης, γιατί πάντα υπάρχει όταν παίρνουμε τα αποτελέσματα των αερίων αίματος. Στο χαρτί, περίσχεια βάσης είναι ένας ποσοτικός δείκτης μεταβολικής οξεοβασικής διαταραχής και ορίζεται ως η ποσότητα του οξέως ή της βάσης που θα πρέπει να προσθεθεί σε δείγμα ολικού αίματος, ώστε να αποκατασταθεί το pH του δείγματος αυτού στο 7,4 όταν το πέσεο του διατηρείται στο 40. Και περιλαμβάνει και το ρυθμιστικό σύστημα της αιμοσφαιρίνης, γιατί μιλάμε για ολικό αίμα. Όσον αφορά τη διερεύνηση μεταβολικής οξέωσης, η οποία είναι απαραίτητη πέρα από την αιτία, μια άλλη βασική αρχή της φυσικοχημίας είναι η αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Τα κατιόντα είναι πάντα ίσα με τα ανιόντα. Αν μετρήσουμε το κύριο κατιόν το νάτριο και τα κύρια ανιόντα το χλώριο και τα διεθανθρακικά, έχουμε μια διαφορά που ονομάζεται χάσμα ανιόντων. Αυτή οφείλεται σε νέα ανιόντα και αποτυπώνει την παρουσία οξέων που έχουν προσθεθεί. Θα αναφερθούν σε άλλη ομιλία για το χάσμα, για τη μεταβολική οξέωση. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι οι λευκοματίνες είναι αυτές οι οποίες δίνουν τη φυσιολογική τιμή του χάσματος. Όσον αφορά τώρα το ρόλο του νεφρού στην οξεοβασική ισορροπία, ως νεφρολόγοι θα πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο νεφρός καλείται να επιτελέσει τρεις λειτουργίες. Από τη στιγμή που τα διεθανθρακικά διηθούνται ελεύθερα, η πρώτη λειτουργία είναι η σωληνεριακή επαναρρόφηση. Επίσης, τα διεθανθρακικά καταναλώνονται κατά την εξουδετερώση οξέων που δεν μεταβολίζονται περαιτέρω, από τον οργανικό φόσφορο στο μονόξενο φωσφορικό οξύ και επίσης αμινοξέα όπως η κυστεΐνη και η μεθιονίνη που περιέχουν θείο, τα οποία μεταβολίζονται σε θειϊκό οξύ. Άρα, ο νεφρός θα πρέπει να αναγεννήσει αυτά τα διεθανθρακικά και οι ποσοτικές ανάγκες είναι περίπου 1 μιλιμόλ ανά κιλό βάρους σώματος. Επιπλέον, με την τροφή να λαμβάνουμε και οργανικά ανιόντα, ως άλατα του καλίου, τα οποία μπορεί να μεταβολιστούν σε διεθανθρακικά και τα οποία ο νεφρός θα πρέπει να απεκρίνει. Ας δούμε λίγο αυτές τις λειτουργίες πιο αναλυτικά. Για την νεφρική επαναρρόφηση και αναγέννηση διεθανθρακικών, ο μηχανισμός των σωληνεριακών κυττάρων είναι κοινός. Τι απαιτείται? Απαιτείται να υπάρχει καρβονική ανιδράση, ώστε να υπάρχει καταλύτηση της αντίδρασης που οδηγεί στη δημιουργία των υδρογονοκατιόντων. Ένας μεταφορέας των υδρογονοκατιόντων στο σωληνεριακό απλό. Ένας αποδέκτης των υδρογονοκατιόντων, γιατί το pH των ούρων δεν επιτρέπει την παρουσία ελεύθερου υδρογονοκατιόντος. Ένας μεταφορέας διεθανθρακικών και βέβαια καλό θα είναι να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα ώστε να υπάρχει θετική κλίση. Ξεκινώντας από την νάτριο κάλιο τεπεάση που δημιουργεί μια θετική κλίση νατρίου, το υδρογονοκατιόν βγαίνει στον αυλό του σωληναρίου σε αντικατάσταση με νάτριο. Μέσα στον αυλό το υδρογονοκατιόν ενώνεται με τα διεθανθρακικά, δίνει ανθρακικό οξύ και χάρη στην παρουσία καρβονικής ανιδράσης έχουμε παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο μπαίνει μέσα στα κύτταρα, το υδρογονοκατιόν χρησιμοποιείται στον αντιμεταφορέα νατρίου υδρογόνου και τα διεθανθρακικά βγαίνουν στον περισωληναριακό τριχοειδές. Και αυτή είναι η λειτουργία που συμβαίνει κυρίως στο εγγύς σωληνάριο. Η ρύθμιση της λειτουργίας αυτής έγκυται στον αντιμεταφορέα νατρίου υδρογόνου. Φυσιολογικά επίπεδα αγγιοτενσίνης 2 επάγουν τον αντιμεταφορέα αυτόν, όπως επίσης και η υποκαλιεμία μέσω της ενδοκυτάριας οξέωσης επίσης τον επάγει. Η αύξηση του πέσεω του σε περίπτωση αναπνευστικής αλκάλωσης επιτελεί την ίδια λειτουργία, όπως και αυξημένη τιμή ασβεστίου ή ελαττωμένη παραθορμόνη. Θα θυμάστε ότι αυξημένη παραθορμόνη προκαλεί διεθανθρακούρια αντίστροφα. Όταν εκπτύσσεται ο εξοκυτάριος όγκος και καταργείται το ερέθισμα για την αγγιοτενσίνη 2, αυτό αναστέλλει τη δράση του αντιμεταφορέα, η οποία επίσης αναστέλλεται όταν αυξάνει τη συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων, αν καταργήσουμε την καρβονική ανιδράση με κεταζολαμίδη. Βέβαια, στον αυλό του σωληναρίου υπάρχουν και
άλλη υποδοχή υδρογονοκατιόντων πέρα από τα διδανθρακικά. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία παραλλαγή, αλλά αντί για το μεταφορέα έχουμε υδρογονοταπεάσεις με τις οποίες περνάει το υδρογονοκατιόν. Μπορεί να ενωθεί με την αμμονία και να δώσει αμμόνιο, ενώ τα διδανθρακικά βγαίνουν με έναν αντιμεταφορέα. Και αυτό είναι το πρότυπο στα εμβόλυμα κύτταρα τύπου Α στο άποσολινάριο. Και εδώ πέρα η υποκαλλιεμία επάγει τη δράση των ατεπεασών, η αναπνευστική αλκάλωση, η αναπνευστική οξέωση, συγγνώμη, και επίσης για το άποσολινάριο και η δράση της αλδοστερώνης. Συνοπτικά, η έμεση επαναρρόφηση των διδανθρακικών επιτελείται κατά 80% στο εγγύς σωληνάριο, ενώ μόνο κατά 4% στο άποσολινάριο. Αυτό όμως επιτρέπει μία πολύ σημαντική ρύθμιση, έτσι ώστε στο τελικό ούρο να είναι δυνατόν να μην υπάρχουν πρακτικά καθόλου διδανθρακικά. Τι είναι τώρα τα τετλοποιήσιμα οξέα? Είναι τα υδρογονοκατιόντα που απομακρύνονται από τους νευρούς μαζί με τα ρυθμιστικά διαλύματα, εκτός από το αμμόνιο. Το σημαντικότερο ρυθμιστικό διάλειμμα είναι αυτό του φωσφόρου. Θυμίζουμε ότι το pK της αντίδρασης είναι 6,8. Αυτό σημαίνει ότι στην φυσιολογική τιμή pH του εξοκυτάριου υγρού, άρα και του πρόωρου, στο σπήραμα όταν διηθείται, το 80% είναι με τη μορφή του μονόξινου φωσφορικού ανιόντος και το 20% με τη μορφή του δισόξινου. Όταν το pH έχει τιμή ίδια με το pK, η αναλογία είναι 50-50, ενώ όσο το pH πέφτει, η αναλογία μειώνεται, έτσι ώστε όσο μειώνεται το pH των ούρων, να αυξάνονται τα τετλοποιήσιμα οξέα. Μιλήσαμε προηγουμένως ότι με το μεταβολισμό αμινοξέων παράγεται θυϊκό οξύ, το οποίο στον εξοκυτάριο χώρο των υδρογονοκατιών εξουδετερώνεται από τα διδανθρακικά, τα οποία καταναλώνονται έτσι. Ο ρόλος τώρα του νεφρού είναι στο εγγύ σωληνάριο, με την οξείδωση της γλουταμίνης, να παράγει καινούργια διδανθρακικά, να έχουμε αναγέννηση διδανθρακικών, και το αμμόνιο, το οποίο παράγεται, συνοδεύει στα ούρα το θυϊκό οξύ που αποβάλλεται. Για να αναγεννηθούν τα διδανθρακικά, θα πρέπει, όπως είπαμε, η γλουταμίνη να οξυδωθεί, και η οξύδωση απαιτεί διαθεσιμότητα ADP, δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει τα επιθυλιακά κύτταρα να παράγουν έργο. Και το έργο των επιθυλιακών κυττάρων είναι η επαναρρόφηση των ουσιών και κυρίως το νάτριο. Γι' αυτό και σε περίπτωση που έχουμε προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια και δεν επιτελείται αυτό το έργο, η αμμονιογέννηση είναι ελαττωμένη. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το αμμόνιο το οποίο παράγεται θα πρέπει να απεκριθεί στα ούρα. Εάν επαναρροφηθεί, τότε στο ΙΠΑ χρησιμοποιείται ώστε να παραχθεί ουρία, με κατανάλωση όμως των δύο διδανθρακικών τα οποία είχαν αναγεννηθεί, και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικό κέρδος διδανθρακικών. Ο νεφρός χειρίζεται το αμμόνιο με αρκετά πολύπλοκο τρόπο. Έτσι, στην αρχή εκρίνεται από το εγγύς σωληνάριο αντί για υδρογονοκατιόν. Στη συνέχεια επαναρροφάται στο παχύ ανιών σκέλος αντί για κάλιο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αμμονίας και αμμονίου στον μυελό. Και στο άποσολινάριο έτσι υπάρχει η δυνατότητα ενός ρυθμιστικού συστήματος, όπου με έκριση της αμμονίας αλλά και του αμμονίου από ειδικές γλυκοπρωτεΐνες στα άποσολινάρια να ρυθμίζεται η τελική απέκριση του αμμονίου στους νεφρούς. Η οξέωση και η υποκαλλιεμία επάγουν την αμμονιογένεση, και έτσι σε περίπτωση οξέωσης η απέκριση αμμονίου στα ούρα μπορεί να φτάσει ως και 200 μιλιμόλ την ημέρα. Θυμίζουμε ότι μία φυσιολογική τιμή είναι τα 40 μιλιμόλ την ημέρα. Όσον αφορά το ισοζύγιο βάσεων και τα οργανικά ανιόντα, με την δίαιτα προσλαμβάνουμε οργανικά ανιόντα ως άλατα του καλείου συνήθως, τα οποία μπορεί να μεταβολιστούν σε διδανθρακικά, το οποίο ο οργανισμός θα πρέπει να τα διαχειριστεί. Στο ΥΠΑΡ παράγονται οργανικά οξέα, τα οποία τιτλοποιούν ουσιαστικά τα διδανθρακικά, και τα οργανικά αυτά οξέα απεκρίνονται τελικά στα ούρα σχηματικά ως πάλι μαζί με κάλιο. Τα οργανικά ανιόντα που προσλαμβάνονται με την τροφή αποτελούν βάσεις
και συμπεριλαμβάνονται λογικά στην αλκαλική παρακαταθήκη. Οι βάσεις αυτές δεν απεκρίνονται στα ούρα όσα ήταν θρακικά, αλλά ως οργανικά ανιόντα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλκαλοποίηση των ούρων και αυτό έχει σημασία στην πρόληψη της νεφρολιθίασης από φυσφορικό ασβέστιο. Σε αυξημένη συγκέντρωση διτανθρακικών, σε αλκάλωση, ελαττώνεται η επαναρρόφηση των οργανικών ανιόντων στο εγγύς σωληνάριο, έτσι ώστε να απεκρίνεται μεγαλύτερη ποσότητα βάσεων. Υπάρχει λοιπόν ρύθμιση στο επίπεδο των νεφρών. Συνοπτικά, η ρύθμιση του pH των υγρών του σώματος εντός συγκεκριμένων στενών ορίων είναι πολύ σημαντική για την φυσιολογική δομή των πρωτεϊνών και την επιτέλεση λειτουργιών πρωταρχικών για τη ζωή. Οι σχετικές διαταραχές είναι είτε αναπνευστικής είτε μεταβολικής προέλευσης. Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση της οξυοβασικής ισορροπίας συνίστανται στη δράση των ρυθμιστικών διαλυμάτων, στην αναπνευστική ρύθμιση του διοξιδίου του άνθρακα, την οποία επιτρέπει το σύστημα των διταθρακικών, και τέλος στην νεφρική προσαρμογή και αντιρρόπηση. Οι νεφροί έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην οξυοβασική ισορροπία, ρυθμίζοντας την ποσότητα των διταθρακικών αλλά και των άλλων βάσεων με τη μορφή των οργανικών οξέων που απεκρίνονται στα ούρα. Επίσης, ρυθμίζουν την ποσότητα των τυτλοποιήσιμων οξέων που απεκρίνονται, καθώς επίσης και το ρυθμό της αμμονιογένεσης και της τελικής απέκρισης του αμμονίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγέννηση των διτανθρακικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, στρατή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Πάμε σε λοιπόν, ερωτήσεις. Σε ερωτήσεις. Επαναλαμβάνουμε, το ρυθμιστικό σύστημα των διτανθρακικών έχει κεντρική θέση στη φυσιολογία της οξυοβασικής ισορροπίας. Επειδή, πρώτον, η σχετική pK δεν απέχει σημαντικά από το φυσιολογικό pH του αίματος. Δεύτερον, το συζυγές ασθενές οξύ, ανθρακικό οξύ, εξαρτάται από τη δυνατότητα αναπνευστικής ρύθμισης του πέσεω του. Τρίτον, η ενδοκυτάρια συγκέντρωση του ρυθμιστικού συστήματος είναι σημαντική. Τέταρτον, αποτελεί το κύριο ρυθμιστικό σύστημα στα ερυθρά αιμοσφαίρια λόγω της παρουσίας καρβονικής ανιδράσης. Επιλέξτε. Πολύ σωστά, να κάνουμε κάποια σχόλια. Όσον αφορά την πρώτη απάντηση, η pK του συστήματος των διτανθρακικών είναι 6,1, άρα απέχει πάνω από τη μονάδα, από το 7,4 που είναι το φυσιολογικό pH του εξοκυτάριου υγρού. Όσον αφορά την τρίτη επιλογή, είναι η εξοκυτάρια συγκέντρωση που είναι πιο σημαντική παρά η ενδοκυτάρια. Και όσον αφορά την τέταρτη επιλογή, το κύριο ρυθμιστικό σύστημα στα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι η αιμοσφαιρίνη και όχι τα διτανθρακικά. Πούμε κάτι ότι το κύριο ρυθμιστικό σύστημα είναι τα διτανθρακικά, γιατί η συγκέντρωσή του είναι πολύ, άρα έχει πολύ αλκαλική εφεδρεία και γιατί ουσιαστικά σημαίνει διοξίδιο του το ανθρακικό οξύ είναι διοξίδιο του άνθρακα που μπορείς να το κουμαντάρεις με τη λειτουργία των πνευμόνων. Γι' αυτό χρησιμοποιεί ο οργανισμός το σύστημα διτανθρακικών διοξιδίου του άνθρακα σαν τον κύριο ρυθμιστικό μηχανισμό. Γιατί έχεις τη δυνατότητα το διοξείδιο του άνθρακα να μπορείς να το διώχνεις, που είναι ένα δυνάμει οξύ, το ανθρακικό οξύ. Έτσι. Προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Η δημιουργία αμμονίου από τους νεφρούς και η αποβολή του στα ούρα συμβάλλουν. Πρώτον, στην αύξηση της αποβαλόμενης τυτλοποιήσιμης οξύτητας. Δεύτερον, στην υπατική ρύθμιση της οξυοβασικής ισορροπίας μέσω της σύνθεσης της ουρίας. Τρίτον, στην αντικατάσταση των διτανθρακικών που καταναλώθηκαν στην εξουδετερώση του θυϊκού οξέως κατά τον μεταβολισμό ορισμένων αμινοξέων. Και τέταρτον, στην αποεπαναρρόφηση των διτανθρακικών. Επιλέξτε, παρακαλώ.
Όχι. Μάλιστα. Οριακά οι περισσότεροι έχετε την σωστή απάντηση. Τα σχόλια... Το πόσα... λάθος είναι χοντρό όμως. Ναι. Το λάθος είναι χοντρό. Τιτλοποίηση οξύτητα είναι ό,τι φεύγει συνδεδεμένο με ιόντα υδρογόνου, δηλαδή φόσφορο βασικά, μπορεί και κρεατινίνη, μπορεί και ουρικό, μπορεί και οξυβουτυρικό, στα ούρα. Εντάξει. Δύο τρόποι υπάρχουν για να αποβάλεις οξεία. Την τροπή οξύτητα, που είναι το 1 τρίτο, και τα 2 τρίτα η αμμονία. Αυτό τώρα τι είναι. Το αμμόνιο και το τροπήσιμο οξύτητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν διευκολύνει το αμμόνιο να κατορίσεις φωσφορικά. Η τροπήσιμο οξύτητα είναι τα φωσφορικά, τα οποία δεσμεύουν υδρογονιόντα. Όπως η αμμονία δεσμεύει και κάνει το αμμόνιο. Άρα λέει η δημιουργία αμμονίου, αμμονίας, αμμονίου όπως θέλετε, δεν συμβάλλουν στο να κατουρίσεις φωσφόρο, συμβάλλουν στο να κατουρίσεις υδρογονιόντα. Εντάξει. Και η αύξηση της υλοποίησης οξύτητας οφείλεται μόνο στην αύξηση του φωσφόρου, ο οποίος λογικά ας πούμε, αυξάνει στην οξέωση, γιατί βγαίνει από τα κύτταρα. Ή τρως. Τρως φωσφόρο και έχεις φωσφόρο, τίποτα άλλο. Θα σχολιάσουμε απλώς τις άλλες δύο απαντήσεις. Εντάξει, προχωρούμε. Η δυνατότητα του εγγύσου λιναρίου να παράγει αμμόνιο από γλουταμίνη εξαρτάται από όλα τα παρακάτω εκτός. Από πρώτον, δίαιτα με περιορισμό λευκομάτων. Δεύτερον, διαθεσιμότητα ADP μετά από υδρόλυση του ATP στα επιθυλιακά σωληναριακά κύτταρα. Τρίτον, συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα. Και τέταρτον, συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων στα επιθυλιακά σωληναριακά κύτταρα. Επιλέξτε. Μάλιστα. Εδώ δεν έχει γίνει επιλογή της σωστής απάντησης. Θα πρέπει να αναφέρουμε, και ίσως είναι δική μου παράληψη που δεν το ανέφερα, ότι η γλουταμίνη είναι ένα αμινοξύ που υπάρχει σε αυθονία στις τροφές και επίσης μπορεί να συνδεθεί και στο ύπαρ και στους μύες. Επομένως, μόνο σε περίπτωση υποθρεψίας μπορεί να έχουμε, πραγματικής υποθρεψίας, μπορεί να έχουμε έλλειψη της γλουταμίνης στα εγγύσια σωληναριακά κύτταρα. Όμως εδώ μπορεί να τους έχει μπερδέψει, γιατί η υποκαλιεμία κάνει αύξηση παραγωγής γλουταμίνης. Αμμονίας από τη γλουταμίνη. Όχι, ναι. Η ερώτηση είναι όλα τα παρακάτω εκτός. Η συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα επηρεάζει την αμμονιογένεση. Λέω όμως παρασυνθήκαν από αυτό που είπα. Η οξέωση επίσης την επηρεάζει. Άρα αυτό που δεν επηρεάζει είναι η δίαιτα, η περιορισμένη σε λεύκομα, η γνωστή δίαιτα της νεφρικής ανεπάρκειας. Έγινε. Παρακάτω. Η κεντρική και περιφερική χημειοϋποδοχής συμβάλλουν στη διέγερση της αναπνοής και την πτώση του PCO2 ως απάντηση. Πρώτον, υποξία. Δεύτερον, υπερκαπνία. Τρίτον, αυξημένη συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων. Και τέταρτον, όλα τα παραπάνω. Επιλέξτε. Η σωστή απάντηση είναι όλα τα παραπάνω. Υπήρχε σαν πλειοψηφία από την αρχή και αυξήθηκε αυτή. Καλύτερο ήταν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.